Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θέματα άρα σήμερα. Προσδεθείτε. Όλες όσες μπορεί να έχετε εκφραστεί κατά καιρούς και να πείτε, μα υπάρχουν άνδρες αξιόλογοι, μα υπάρχουν άνδρες που ψυχοεκπαιδεύονται, υπάρχουν άνδρες με φιλότιμο, υπάρχουν καλοί άνδρες. Ελάτε εδώ πέρα να ακούσουμε σήμερα την ιστορία ενός ανδρός. Αγαπητή μου Θέκλα, καλή σου μέρα. Χαίρετε. Εύχομαι να σε βρει η μέρα πιο χαρούμενη από τη χθεσινή. Ζητώ συγγνώμη για τον ελληνικό, όμως ως αυθεντικός λάτρης της αρχαίας μα και ανεκτήμητης κληρονομιάς που μας άφησε ο ελληνικό πολιτισμός, έχω μάθει να ομιλώ στον ελληνικό σε όποιον έχω απέναντί μου όπως έκαναν οι πρόγονοί μας. Τι ωραίο αυτό! Και μένα μου αρέσει ο ελληνικό, αλλά δεν το γνώριζα αυτό που, μου, που μας γράφεις, αυτό για το οποίο μας ενημερώνεις, ότι οι πρόγονοι μας μιλούσαν στον ελληνικό, ομιλούσαν στον ελληνικό σε όποιον είχαν απέναντί τους. Αλήθεια πόσο καλύτερα θα ήταν να ίσχυε αυτό και σήμερα, δεν θα με έφτανε ο κόσμος στο σημείο να λέω πως όλοι είμαστε ίσοι, απλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από εμά και βάζει ένα γελάκι. Έχω την εντύπωση ότι και στον αρχαίο ελληνικό κόσμο υπήρχαν παρόμοια φαινόμενα τοξικών συμπεριφορών. Έχω αυτή την εντύπωση. Είναι καιρό τώρα που το υποσυνείδητο μου λέει να σου συντάξω ένα μήνυμα να σου στείλω. Όμω, ω ακόλουθο του χαρακτήρα μου, διαρκώ το αναβάλλω. Πρώτη αδυναμία, αναβλητικότητα. Έχουμε κάνει και βίντεο πρόσφατα για την αναβλητικότητα. Μπορείτε να ψάξετε στο search του YouTube τη λέξη αναβλητικότητα και να βάλετε δίπλα το όνομά μου, δηλαδή αναβλητικότητα και θέκλα και να σας βγάλει όσα βίντεο έχουμε στο κανάλι μας που έχουν στον τίτλο τη λέξη αναβλητικότητα. Πάμε να μπούμε στο θέμα σιγά σιγά. Μια από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει στη ζωή μου είναι ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά που φοράω στη δουλειά και ακούω τα πολύτιμα σου βίντεο. Μόλις 10,99 δολάρια τα πλήρωσα, αριθμός αστείος, συγκριτικά με την πνευματική ανταλλαγή που λαμβάνω ακούγοντας το κανάλι σου. Ο φίλος ζει σε μια χώρα που το νόμισμα είναι τα δολάρια. Πρόσφατα λοιπόν είδα ένα βίντεο σου που με συγκλώνησε σε σημείο να δακρύσω. Με γύρισε κάτι χρόνια πίσω και με κάθισε σε μια καρέκλα, ευτυχώς ως τρίτος αυτή τη φορά, να παρακολουθώ τον εαυτό μου να βασανίζεται και να μην αγαπάει τον πολύτιμο εαυτό του. Το βίντεο αναφερόταν στο Λίμερανς. Λίμερανς ή όπως το έχουμε μεταφράσει ελεύθερα στα ελληνικά άτοπος ερωτικός μυρικασμός είναι πάλι ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετά στο κανάλι και έχουμε και playlist για το Λίμερανς ή τον άτοπο ερωτικό μυρικασμό. Ως παιδί δεν ξέρω πώς θα με περιέγραφαν οι άλλοι, εγώ θα με έλεγα διαφορετικό. Με άγγιζε η άλλη πλευρά των ανθρώπων, ο εσωτερικός κόσμος γεννήθηκα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια μεταναστών όπου ταξιδεύαμε αρκετά. Μόλις κατάφερνα να κάνω τον κύκλο μου, αλλάζαμε περιβάλλον. Ενώ μόλι μόλις κατάφερνες να ενσωματωθείς σε ένα νέο περιβάλλον, αλλάζατε περιβάλλον. Αυτό είναι δύσκολο. Και θυμάμαι ότι αν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, υπήρχαν και μελέτες που είχαν γίνει στο Αριστοτέλειο από το Τμήμα Ψυχολογίας, πάνω στα παιδιά και των μεταναστών, που έμεναν πίσω στην Ελλάδα με και και πηγαίνω έρχονται, ξέρω εγώ, Γερμανία, Θεσσαλονίκη κλπ. Και στα παιδιά των στρατιωτικών, οι οποίοι λόγω επαγγέλματο των γονέων του άλλαζαν κάθε δύο χρόνια χώρο διαμονή. Η μητέρα μου κόρη ιερέα, σαν εμένα. Ο πατέρα μου εργάτη, ο οποίο έμεινε μόνο του από 13 ετών. Δεν έχω ζήσει καμία βίαιη συμπεριφορά εντό τη οικία. Το σπίτι μας ήταν πάντοτε σπιτικό. Τι ωραίο αυτό να έχεις ένα σπίτι που να είναι σπιτικό. Πολύ ωραίο. Ειλικρινά, δεν έχω δει ποτέ του γονεί μου να τσακώνονται 40 χρόνια από αναπνέω. Αλλά μα είπε και την ηλικία, το ότι είναι 40 ετών. Το μόνο παράπονο που μπορώ να έχω από τον πατέρα μου είναι πω δεν έχω αναμνήσεις πατέρα και γιατί. Και αυτό γιατί εκείνα τα χρόνια υπήρχε μόνο η δουλειά στο λεξιλογιό του. Στα 19 μου αποφάσισα να πάω σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, σε άλλη χώρα δηλαδή από αυτήν στην οποία διαβιούσε, σε ένα καλό πανεπιστήμιο να γίνω ψυχολόγος. Ένα καλοκαίρι επέστρεψα σε ένα ελληνικό νησί από το οποίο κατάγεται ο ένας από τους δύο γονείς μου. Έκανα μια γνωριμία καλοκαιρινή με μια κοπέλα η οποία έμεινε έγκυος. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ξανά και ξανά πόσο σημαντικό είναι... να μιλάμε στα παιδιά για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για το σεξ... να κάνουμε ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά και στους εφήβους... και να τους εμφυτέψουμε μέσα στο μυαλό τους πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούν προφύλαξη... και για σκοπούς πρόληψης απρογραμμάτες των εγκυμοσύνων αλλά και προστασία από τα σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα. Άρα, ένα καλοκαίρι, ενώ ήταν φοιτητή, επιστρέφει στο νησί που, από το οποίο καταγόταν ένα από του δύο γονεί του, γνωρίζει μια κοπέλα και μένει έγκυο. Περιμέναμε παιδί, ενώ ήμασταν ήδη παιδιά. Γνωρίζω αυτή τη συνθήκη πάρα πολύ καλά. Και δεν ήταν από προγραμμάτι στην κοιμωσύνη. Εγώ έμεινα έγκυο στο γιο μου στα 21 μου παιδί. Ανέλαβα τι ευθύνε μου. Διέκοψα τις σπουδέ μου, έμεινα στο νησί, ξεκίνησα να εργάζομαι ως εργάτης για να βγαίνει το μεροκάματο ώστε να μπορώ να προσφέρω. Η σχέση δεν διάρκεσε αρκετά. Έπειτα από πολλά προβλήματα και με μια πεθερά όπου έμαθα αργότερα πως η ασχολία της ήταν η μαγεία και η τράπουλα. Wow. Έβρισκα κάτω από το μαξιλάρι μου πολλά περίεργα πράγματα. Και βάζει μια φατσούλα εδώ πέρα, ένα emoji του ξαφνιάσματο αυτό. Έχω μάθει να δίνω βάση στα θετικά σημεία κάθε κατάσταση. Από αυτήν λοιπόν την ιστορία, έχω ένα γιο 18 ετών με τον οποίο έχουμε πολύ καλή σχέση. Επόμενη μεγάλη σχέση έπειτα από 5 χρόνια. Γνώρισα μια κοπέλα με μεγάλα ενδοοικογενειακά προβλήματα, διαζευγμένου γονεί και βιώματα άσχημα. Έβαλα τον εαυτό μου σε έναν ρόλο που δεν έπρεπε να επιτρέψω έδωσα ό,τι είχα σε αυτή τη σχέση 100% στο να την βλέπω χαρούμενη καθώς είχε περάσει πολλά. Συνεχώς τη δικαιολογούσα σε κάθε μας τσακωμό. Δεν έβλεπα τα σημάδια καθώς επίσης δεν άκουγα και τις απόψεις φίλων και συγγενών. Με απομάκρυνε από όλους. Έμεινε έγκυος και κάναμε ένα αγοράκι. Έχω φτάσει δηλαδή στα 30 πια και έχω έναν γιο 10 ετών από ένα αποτυχημένο γάμο και γίνομαι ξανά μπαμπάς σε μια σχέση με μια κοπέλα με πολλά θέματα. Η κοπέλα αυτή, η μητέρα του δεύτερου μου γιου, με εκμεταλλευόταν με καθημερινή βάσης. Δεν εργάστηκε ποτέ και ζητούσε από εμένα τα πάντα, δείχνοντας ενοχλημένη εάν δεν μπορώ να τα παρέχω. Αυτό το δικαιωματισμό τον έχουν κάποιες γυναίκες, που θεωρούν ότι αν κάνουν παιδί με κάποιον, ή αν είναι σε σχέση με κάποιον, ή αν είναι σε γάμο με κάποιον, αυτός ο κάποιος είναι υποχρεωμένος να τους παρέχει τα πάντα και ενοχλούνται όταν αυτός δεν μπορεί. Είναι αμέτρητα τα περιστατικά όπου δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα. Χωρίσαμε και εγώ παρακαλούσα για μια δεύτερη ευκαιρία, ενώ στην πραγματικότητα δεν έφταιγα. Συνεξαρτώμενος με τα όλα σου είσαι, με τις τάμπες σου, με τα στέρια σου, με τα όλα σου αγόρι. Συνεξαρτώμενο αγόρι. Είδατε ότι είχε και άντρε που είναι συνεξαρτώμενοι, όχι μόνο γυναίκε. Δεν ήθελα να έχω και δεύτερη αποτυχία, καθώ η κοπέλα αυτή, η μητέρα του δεύτερου μου γιου, με είχε κάνει να νομίζω πω εγώ είχα το πρόβλημα. Αυτό κάνουν οι αρχιστέ. Σε κακοποιούν και σε βγάζουν και φταίχτη από πάνω. Δεν ήθελα να χάσω το γιο μου. Δούλευα δύο δουλειέ για να τα βγάζω πέρα και τα βράδια τάιζα και κοίμιζα το μικρό. Έχει κι άλλου σαν και σένα. Έχουν βιώσει κι άλλοι άνδρες σαν και σένα τέτοια πράγματα. Δεν είναι μόνο οι γυναίκε που μπορεί να είναι συνεξαρτώμενε και να κακοποιούνται από ναρκιστέ άνδρε. Είναι και άνδρε που μπορεί να είναι συνεξαρτώμενοι και να ταλαιπωρούνται από πάνι κακοποιητικέ γυναίκε, από πολύ κακοποιητικέ γυναίκε. Μου είχε δημιουργήσει τεράστιε ανασφάλειε. Ενώ δεν δεχόταν να είμαστε μαζί, κάθε φορά που χρειαζόταν κάτι με πλησίαζε και εγώ κουτό ήλπιζα βεβαίω. Η τρία γυναίκα θα σε πλησιάσει όταν θέλει κάτι. Θα το πάρει και θα φύγει. Και εσύ, ο ενεξαρτώμενος άντρα, σαν κουτό, θα ελπίζει. Όπω ακριβώ και μια γυναίκα συνεξαρτώμενη, ελπίζει όταν ο ναρκιστή έρχεται να ζητήσει κάτι. Έπειτα από ένα διάστημα, έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό για δουλειά, ώστε να πάρω οικονομική ανάσα. Όταν ήμουν στο εξωτερικό, και όταν λέει στο εξωτερικό, είναι στη χώρα στην οποία γεννήθηκε, στην οποία το νόμισμα είναι τα δολάρια. Όταν ήμουν στο εξωτερικό μου λέει ότι αποφάσισε να έρθει με το γιο μα να με βρουν και να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Η χαρά μου απερίγραπτη. Δανείζομαι 10.000 δολάρια, νοικιάζω σπίτι σε καλή περιοχή, του κλείνω τα εισιτήρια και ζω το όνειρο περιμένοντα του. Ήρθε η ημέρα άφηξη. Ένα θα σου πω. Πρώτα πήγε η καρδιά μου στο αεροδρόμιο να του υποδεχτεί και μετά το σώμα μου. Δεν μπορούσα να περιμένω. Ήρθαν ήταν ψυχρή, δεν έκανε καμία προσπάθεια και εγώ τελειώνοντας τη δουλειά καθημερινά περνούσα χρόνο με το γιο μου. Αυτή κλεισμένη στο δωμάτιο όλη μέρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήρθε για να σε εκμεταλλευτεί. Ήρθε για να έχει μια καλύτερη ζωή στη νέα χώρα στην οποία ζούσε, στη χώρα του νέου κόσμου στην οποία ζούσε. Ήρθε για ένα καλύτερο μέλλον το κορίτσι, όχι για σένα. Και το γεγονό ότι είχε μεγαλώσει σε δύσκολη οικογένεια με χωρισμένου γονεί και προβλήματα, αυτό δεν τη δικαιολογεί να είναι κακίστρο ναρκισίστρια και εκμεταλλεύτρια. Όλοι μα περάσαμε δύσκολα. Κάποιοι επιλέξαμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και κάποιοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο τη κακίας να είναι κακοί άνθρωποι, να είναι ευδέλε, να είναι παράσιτα, να είναι δεν ξέρω εγώ τι είναι. Και θα το ξαναπώ, έστω κι αν καταλήξω να ακούμε γραφική, ότι υπάρχουν και γυναίκε ναρκισίστριε οι οποίε μπορεί να είναι πολύ πιο κακοήθης και πολύ πιο κρυφές και κρυφανόμαλες θα έλεγα, κρυφανόμαλες ψυχοπαθολογικά εννοώ, από τους άνδρες ναρκισίστες. Φοβού τη γυναίκα ναρκισίστρια, φοβού την εκμεταλλεύτρια γυναίκα, φοβού τη γυναίκα η οποία έχει μισανδρισμό και διαπνέεται από μισανδρισμό. Όπως επίσης και οι άνδρες οι οποίοι είναι μισογενιστές και διαπνέονται από είναι πολύ φοβιστική για τις γυναίκες. Τι γίνεται όμως. Η γυναίκα η μίσανδρη, η ναρκισίστρια, μπορεί όπως είπα να είναι κρυφοψυχανόμαλη, να το παίζει καλή και να το παίζει γλυκιά και να κάνει αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο που να καταστρέφει τα θύματά της ψυχικά και να μην μπορούν οι γύρω να το δουν. Ενώ οι άντρε κακοποιητές μπορεί να έχουν πιο εύκολα σωματική κακοποίηση και έτσι να τους αναγνωρίζουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι δικαιολογούμε και θεωρούμε φυσική τη σωματική κακοποίηση. Καμία σχέση, απλώς είναι πιο εμφανή η σωματική κακοποίηση. Γι' αυτό κρύβεται το γεγονός ότι τόσες πολλές γυναίκες είναι παλιοχαρακτήρες είναι άχρηστα τομάρια. Για μένα είναι άχρηστο τομάρι μια γυναίκα η οποία δεν δουλεύει και απομυζεί οικονομικά έναν άνδρα με τον οποίο έκανε ένα παιδί, τον αποστερεί από το σεξ, τον αποστερεί από την ουσιαστική σύνδεση και τον έχει μόνο για να τον εκμεταλλεύεται. Άχρηστο τομάρι. Όπω άχρηστο τομάρι είναι και ένα άνδρα ο οποίο εκμεταλλεύεται μια γυναίκα και είναι πρικοθύρα. Και τα δύο μπορούν να συμβούν. Να βγάλουμε τα στερεότυπα από το μυαλό μα ότι μόνο οι άνδρε μπορεί να είναι κακοποιητέ και οι γυναίκε μονοθύματα. Μπορεί και ένα άνδρα να είναι θύμα και μια γυναίκα κακοποιήτρια. Έμαθα πως έκανε την κίνηση να έρθει στη χώρα που ζούσα Για να ψάξει να δει αν δικαιούταν κάποιο επίδομα για το παιδί Λόγω της δικής μου υπηκότητας Έμαθε πως δεν παίρνει τίποτα και ένα ωραίο βράδυ Μου λέει κλείσε μου εισιτήρια φεύγω με το παιδί πάμε Ελλάδα Νάλιστα Ήρθε για να δει τα συμφέροντα της η ότι δεν τη συμφέρει και φεύγει Μάνα αυτή, σύντροφος αυτή, γυναίκα αυτή Ακούστε το εσεί που ανεβάζετε αυτά τα τσιτάτα στο Facebook. Η μάνα είναι μονομία και η μητέρα είναι ιερή. Όχι. Έχει και μανάδε μητρικέ. Έχει και μανάδε μενάδε. Μη μητρικέ. Ο κόσμο μου κατέρευσε. Έμεινα μόνο σε μια χώρα μέσα σε 130 τετραγωνικά σπίτι να είναι το μυαλό μου στοιχειωμένο από τα γέλια του μικρού που παίζαμε. Και με χρέο όπου έπρεπε να ξεπληρώσω. Έβρισκε διαρκώ δικαιολογίε για να μην μιλάω στο γιο μου και γενικά έκανε ό,τι μπορούσε να μου στερεί το παιδί. Έκλαψα θέκλα. Έκλαψα πολύ θέκλα. Έκανα άσχημες σκέψεις. Όμως έκανα υπομονή. Έπρεπε να κάνω υπομονή και να πείσω τις φωνές στο μυαλό μου πώς μπορώ να τα καταφέρω. Δηλαδή να σοπάσεις τον εσωτερικό σου κριτή που ίσως σου έλεγε είσαι άχρηστος, δεν τα καταφέρνεις. Έπαθες έτσι με την πρώτη, έπαθες και έτσι με τη δεύτερη. Είμαι πλέον σε μια σχέση τέσσερα χρόνια με μια υπέροχη κοπέλα που μου στάθηκε σε όλες τις δυσκολίες, παρότι τα προβλήματα είχαν πάρει την όψη της λερναίας ύδρας. Έκοβα ένα κεφάλι, έβγαιναν δυο. Ντύθηκα κι εγώ Ηρακλής και τα σκότωσα τα τέρατα. Μπράβο, γεια μου. Μπράβο. Μπράβο, αγαπή μου. Έχουν μείνει φυσικά κάποια κατάλοιπα από τη διαρκή μου προσπάθεια να κερδίσω το γιο μου και να το φέρω κοντά μου. Το κατάφερα πριν δύο χρόνια. Έχω γεφυρώσει τη σχέση μου με το μικρό και πραγματικά ήμουν δίπλα στα παιδιά μου κάθε μέρα από την αρχή. Ήταν δύσκολο, δεν το κρύβω, όμως σηκώθηκα στα πόδια μου. Πάτησα αποδοχή σε όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή μου. Μου έκανε καλό. Δεν σταμάτησα ποτέ να αναζητώ την ευδαιμονία μου. Έχω διαβάσει πολύ και προσπαθώ συνεχώς να ψυχοεκπαιδεύομαι. Και βλέπετε το να ψυχοεκπαιδεύομαι το γράφει με κεφαλαία. Πριν δύο χρόνια, αποφάσισα να τελειώσω αυτό που άρχισα πριν από 20 χρόνια. Μπράβο! Είμαι σπουδαστή του τμήματο τη ψυχολογία και ευελπιστώ να μπορέσω να αποτρέψω αρκετού ανθρώπου από το να περάσουν ό,τι έχω περάσει εγώ, γιατί φοβόμουν ανοιχτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τέτοιου ψυχολόγου θέλουμε. Ανθρώπου που έχουν φάει τα μούτρα του που έχουν φάει με το κουτάλι την κακοποίηση, την απογοήτευση, έχουν βρει τα πατήματά τους, έχουν σταθεί στα πόδια τους και αναγνωρίζουν το λειτουργήμα της ψυχολογίας ως λειτουργήμα, του να είναι ψυχολόγοι δηλαδή, και έχουν στόχους να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να αποφύγουν τις ταλαιπωρίες που βίωσαν ήδη. Η μεγαλύτερη μάχη που δίνουμε είναι με τον εαυτό μας. Μας ξέρει ο εαυτός μας καλύτερα από τον καθένα, γνωρίζει που να χτυπήσει. Αυτά όλα ήταν μια περίληψη πολύ σύντομη και ήθελα όχι ένιωσα την ανάγκη να τα μοιραστώ μαζί σου. Εξαιρετική επιλογή σου να μα διαβάσει το βιβλίο του Σκοτ Πέκ. Φαντάζομαι θα μιλά για το βιβλίο Άνθρωποι του Ψεύδου ή ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Επειδή τώρα είμαστε στο τρίτο βιβλίο που διαβάζουμε από το Σκοτ Πέκ και σχολιάζουμε στη συνδρομή, στη συμμετοχή. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνει, για εμά σε φιλό. Με μεγάλη μου χαρά να τα κάνει και email, αρκεί να μην αναφερθούν τα ονόματα και τοποθεσίε. Είναι λεπτέ οι γραμμέ, καταλαβαίνει. Βεβαίω και καταλαβαίνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Ομολογούμε που άργησα λίγο να το βγάλω. Έχουν πέσει πολλά. Όπω σα έχω πει και σε άλλα βίντεο, όσοι βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή μπορούν να στέλνουν email. Οπότε έχουν αρχίσει να τα στέλνουν. Ε, ε, είσαι εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκε μαζί μα την εμπειρία σου και την πείρα σου από τη ζωή. Τι εμπειρίε σου ουσιαστικά μας δίνεις ελπίδα, γιατί στην πράξη μας δείχνεις ότι υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι είναι καλοήθεις και μπορεί να είναι αποδυναμωμένοι και να εξελίσσονται σε συνεξαρτόμενες προσωπικότητες. Όσο περισσότερο εξελίσσεσαι μέσω των σπουδών σου της ψυχοεκπαίδευσης και της προσωπικής ψυχοθεραπείας, θα αναγνωρίσεις ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία στην οικογένειά σου, στη σχέση σου με τη μητέρα σου και τον πατέρα σου, το οποία έπαιξαν κρίσιμο ρόλο ώστε να εξελιχθεί σε ένα συνεξαρτώμενο άνδρα πολύ πιθανό να υπήρξε γονιοποίηση στην παιδική σου ηλικία, γιατί γράφεις ότι ο πατέρας σου δούλευε πάρα πολλές ώρες και ήταν απόν από το σπίτι και είναι πολύ πιθανό να γονιοποιηθεί και από τη μητέρα σου. Είναι επίρχε συναισθηματική αιμομιξία με τη μητέρα σου σε κάποιο βαθμό. Δεν τα γνωρίζω, αυτά θα τα δει στη θεραπεία σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και πώς ξεκίνησαν οι συνεξαρτητικές μας τάσεις, να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι εμείς ήδη ήμασταν ελαττωματικοί σε κάποιο βαθμό και γι' αυτό δεχθήκαμε υπομείναμε και γίναμε θύματα κακοποίησης αδίσταχτων ανθρώπων. Και ο συνεξαρτώμενος, ναι, πέφτει και σε λίμερανς, ανέχεται καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να ανεχόταν και ούτω καθεξής. Φίλε, μελλοντικέ συνάδελφε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι, που υπάρχεις και που μας έστειλε αυτή την επιστολή. Είναι μια ιστορία επιτυχίας, η οποία εύχομαι να δώσει χαμόγελο και ελπίδα σε πολλούς από εμάς. Να είσαι καλά και εσύ και τα παιδιά σου και οι σύντροφοι σου και όλοι. Υπάρχουν και καλοί άνδρες. Υπάρχουν και καλοί άνδρες. Υπάρχουν και καλοί άνδρες.